για το καυτό θέμα των απαιτήσεων του ΙΚΑ για επιστροφή των επιδομάτων που δόθηκαν πριν από 10 χρόνια σε δικαιούχους, τόσο ο νομικός σύμβουλος του ΙΚΑ και νομικός Λεωνίδας Παπάς, όσο και ο νομικός και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Αντωνιάδης, συμφώνησαν πως το ΙΚΑ καλώς έπραξε και κατέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια για να διεκδικήσει αυτά τα ποσά, αφού από την πρώτη στιγμή οι δικαιούχοι είχαν υπογράψει πως λαμβάνουν το επίδομα με επιφύλαξη. Οι συνταξιούχοι συγκεκριμένοι του ΙΚΑ από τις περιόδους 2002-2003 και μετά ζητούσαν από το ΙΚΑ να λαμβάνουν οικογενειακό επίδομα και για τη σύζυγο, ασχέτως εάν η σύζυγος εργαζόταν ή λάμβανε δικιά της σύνταξη. Γιατί κάτι αντίστοιχο πράγματι συνέβαινε και στο δημόσιο. Το ΙΚΑ διοικητικά απέρριπτε σύμφωνα με τον νόμο αυτό το αίτημά τους, γιατί ο νόμος δεν το προέβλεπε. Οι συνταξιούχοι λοιπόν τι έκαναν στη συνέχεια? Έκαναν ένσταση στην τοπική διοικητική επιτροπή και ζητούσαν να τους χορηγηθεί αυτό το επίδομα. Το ίδιο γινόταν σε όλη την Ελλάδα. Οι μόνες όμως τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ που δέχτηκαν τις ενστάσεις των ασφαλισμένων σωριδών και τους χορήγησαν το οικογενειακό επίδομα είναι οι τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ Καβάλας και του ΙΚΑ Αγρινίου. Σας θυμίζω ότι σε αυτές τις τοπικές επιτροπές δεν συμμετέχει με ψήφο το ΙΚΑ. Συμμετέχει υπάλληλος του τμήματος συντάξεων ως εισηγητής, αλλά δεν ψηφίζει, απλά ενημερώνει τα μέλη. Την απόφαση τα παίρνουν τα μέλη των τοπικών διοικητικών επιτροπών που προέρχονται από επαγγελματικούς και εργασιακούς χώρους κατά κανόνα συνδικαλιστές ή εργαζόμενοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Τώρα από εκεί και πέρα. Επιτρέψτε μου, δια το ορθόν του πράγματος, επικοινώνησα σήμερα και σας λέω ότι ο εκπρόσωπος που δεν είχε δικαίωμα ψήφου, όπως πολύ σωστά λέτε, στην επιτροπή εδώ στην Καβάλα του ΙΚΑ, ήταν αντίθετο να δοθεί το επίδομα, ναι, λόγω ότι ήταν αντίθετο στον νόμο. Το επισήμανε. Ακριβώς. Θα το πούμε αυτό. Είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μάλιστα, βεβαίως, θα σας πω στο τέλος περί της πραγματικότητας, τι γίνεται σήμερα. Οι συνταξιούχοι, λοιπόν, όταν τους δικαίωσε η τοπική διοικητική της Καβάλας, υπέγραψαν και μία υπεύθυνη δήλωση, όλοι τους, που έλεγε ότι εφόσον το ΙΚΑ δικαιωθεί δικαστικά, γιατί το ΙΚΑ ήξεραν ότι θα προσέφευγε κατά της απόφασης τοπικής διοικητικής, ήταν υποχρεωμένο εκ του νόμου, εφόσον έχαναν δικαστικά, θα ήταν υποχρεωμένοι να επιστρέψουν με το νόμιμο τόκο που οι οικίες διατάξεις προβλέπουν το συγκεκριμένο ποσό. Τι έγινε λοιπόν? Το ΙΚΑ πολύ σωστά ως όφιλε και η διευθύντρια του ΙΚΑ Καβάλας προσέβαλε όλες αυτές τις αποφάσεις, προασπίζοντας τα συμφέροντα του Ιδρύματος του Ελληνικού Δημοσίου και κατ' επέκταση των ελληνικών πολιτών. Η υπόθεση έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και πλέον έχει κριθεί αμετάκλητα ότι κακώς χορηγείται το συγκεκριμένο επίδομα. Συνεπώς, τόσο η εκάστοτε προϊστάμενη συντάξεων του ΙΚΑ, όσο και η διευθύντρια του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Καβάλας, έπραξαν το απολύτως σωστό και νόμιμο και προάσπισαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του Ιδρύματος και του Ελληνικού Δημοσίου. Απ' την άλλη πλευρά, να πούμε ότι δεν σε όποιον συνταξιούχο δώσει μια παροχή θα την πάρει. Κύριε Παπά, σε αυτό το σημείο νιώθω την ανάγκη να πούμε ότι οι άνθρωποι, όπως η διευθύντρια του ΙΚΑ, δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά. Μιλάμε για παράβαση καθήκοντος αν δεν το κάνει και μπορεί ακριβώς να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να πράξει αυτό που έπραξε. Να το πούμε. Κάνει το καθήκον της, με λίγα λόγια. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ακριβώς. Δεν είχε άλλον τρόπο αντιμετώπισης, γιατί αν δεν προσέφευγε κατά αυτών των αποφάσεων, θα ήταν κατηγορούμενη για παράβαση καθήκοντος και απιστία. Καλώς έκανε. Τώρα, να δούμε και την άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά ποια είναι? Όταν σε ένα συνταξιούχο ή ασφαλισμένο δίνεις μία παροχή, θα την πάρει. Εύλογο είναι. Και είναι δύσκολο μετά από 10 και επιπλέον χρόνια να ζητάς από πολλούς συνταξιούχους, είτε από τους συζύγους αυτών, είτε από τους νόμιμους κληρονόμους τους, γιατί το χρέος αυτό δυστυχώς, εάν δεν υπάρξει αποποίηση, μεταβιβάζεται στους νόμιμους κληρονόμους, να επιστρέψουν ποσά που ξεκινούν από 5-6 χιλιάδες ευρώ και φτάνουν μέχρι και 10 χιλιάδες ευρώ. Αλλά δυστυχώς αυτά τα λεφτά καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και πρέπει, αφού κρίθηκε δικαστικά, να επιστραφούν. Δεν είναι κάτι που το αποφασίζει ούτε η διευθύντρια του ΙΚΑ, ούτε κανένας υπάλληλος. Είναι ένα οικογενειακό επίδομα που δόθηκε το 2003-2004 στους συνταξιούχους, που το έπαιρνε ο σύζυγος και το έπαιρνε μετά και η σύζυγος ή το αντίστροφο. Ήταν ένα επίδομα το οποίο είχαν δικαιωθεί δημόσιοι υπάλληλοι μέσω από τα δικαστήρια
Και εφόσον δικαιώθηκαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπήρξε αιτήσεις και από τους συνταξιούχους να πάρουν και αυτοί το οικογενειακό επίδομα. Που ανάλογα με τις περιπτώσεις ήταν 30, 40, 50 ευρώ. 37 ευρώ από την περίπου το μήνα. Περίπου το μήνα. Το θέμα ήταν ότι μόνο στην Καβάλα και στο νομό της Ετωλοκανανίας, όλες αυτές οι αιτήσεις που είχαν υποβάλει οι συνταξιούχοι από την τοπική ειδικούσα επιτροπή του ΙΚΑ Καβάλας έγιναν δεκτές. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να παίρνουν αυτά τα 37, 40, τα 50 ευρώ μηνιαίως. Απλώς όμως, όταν όμως υποβάλαν όλα τα δικαιολογητικά στην τοπική δικούσα επιτροπή, είχαν υπογράψει και μια υπεύθυνη δήλωση ότι, ότι κάνουμε αυτή τη διαδικασία με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος, είχε γράψει το ΙΚΑ. Με αποτέλεσμα, το ΙΚΑ μετά να πάει στα διοικητικά δικαστήρια. Μετά από 10 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια, αυτό είναι όντως το μεγάλο θέμα που δημιουργεί σήμερα στους ανθρώπους, και να δικαιωθεί. Και σήμερα έρχεται το ΙΚΑ και ζητάει πίσω τα χρήματα που είχε δώσει ως οικογενειακό επίδομα στους ασφαλισμένους. Η επιτροπή της επιτροπής, ο επιτροπή, δηλαδή τρεις επιτροπές, για να πούνε, να αποφαθούν οι επιτροπές. Πρέπει να πάρει το επίδομα και μετά τα ζητάμε πίσω. Κατά την άποψή μου, πάντως, Κολυβά, το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι το ΙΚΑ άργησε, καθώς επίσης και τα ελληνικά δικαστήρια αργήσανε να πάρουν τη συγκεκριμένη απόφαση. Δηλαδή, όταν κάνεις μια προσφυγή το 2007 ή το 2008 και συνεκδικάζονται το 2015, έχουν περάσει 10 και 12 χρόνια. Με αποτέλεσμα, πάρα πολλοί σήμερα συνταξιούχοι να έχουν πεθάνει, να έχουν αποβιώσει, με αποτέλεσμα τα χρέη να έρχονται στους κληρονόμους τους, οι οποίοι είτε λέγεται παιδιά, είτε λέγονται άντρας ή γυναίκα, να μην γνωρίζουν αυτά τα χρέη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι σήμερα έρχονται και ζητάνε 8.000, 7.000, 10.000 από ανθρώπους οι οποίοι είναι συνταξιούχοι των 600 και των 700 ευρώ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα.